Νύχτα τρόμου στην Ουρανούπολη από την πύρινη Λέλαπα. Σύγχυση και πανικό στο σκοτάδι. Ανύπαρκτο συντονισμό, ανύπαρκτη οργάνωση, απόγνωση. Η φωτιά κατέβηκε εδώ και ένας άνθρωπος δεν υπήρχε, ρε παιδιά, να τρελαίνεσαι είναι. Η φωτιά είναι γύρω-γύρω από το χωριό. Φώναξε το μεγάφωνο νέο κόσμος με δικά του μέσα να φύγει να πάει στην παραλία της Ήρσου. Τα γυναικόπαιδα. Τουρίστες δεν τα συζητάμε. Ξενοδοχείο έχω δίπλα μου, έχει φύγει από τις 5.30 ώρα το πρωί, όχι εσείς τώρα. Εσείς γιατί παραμένετε στο σημείο? Τι να κάνεις, πού να πας? Δεν ξέρεις αν θα φτάσεις εκεί πέρα και μπορέσεις να περάσεις. Η φωτιά κατέβαινε από το βουνό. Με μία ορμή δεν έχω ξαναδεί παρόμοιο πράγμα. Το σπίτι μας σώθηκε από θαύμα. Η φωτιά γλύφει τις αυλές των σπιτιών. Ο άνεμος παίζει το ρόλο του. Πανικόβλητοι κάτοικοι τρέχουν να σώσουν το βιός τους. Οι οικισμοί έχουν εκενωθεί, αλλά μόνο στα λόγια. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, δυνάμεις του στρατού, της αεροπορίας, εθελοντές βρίσκονται επί τόπου. Σε ετοιμότητα 10 λεωφορεία του ΚΤΕΛ για να μεταφέρουν κατοίκους προς την Ιερισσό. Κινδύνεψαν σπίτια, περιουσίες κάηκαν, αμπέλια, ελιές, δεν ξέρω τι άλλο, είναι μεγάλη καταστροφή όπως βλέπετε. Και εγώ όταν τα σπίτια μας δεν, και εγώ όταν δεν ξέρουμε γιατί ερχόταν τόσο γρήγορα η φωτιά, φοβήθηκαμε για τη ζωή μας και φύγαμε. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ο δυνατός αέρας άπλωσε το μέτωπο της φωτιάς από την Αθωνική Πολιτεία στην Ουρανούπολη και μέχρι το μεσημέρι οι φλόγες είχαν φτάσει στα Νέα Ρόδα, στην περιοχή Κομίτσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πληγωμένη Αρκαδία. Η φωτιά που καίει για τρίτη μέρα κατέστρεψε στο πέρασμά της 27.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, δάσους, αγρικιών, ελαιόδεντρα, μελίσια. Αρκαδία, Κορινθία, καλύτερη εικόνα. Προσπαθούμε μέσα στις επόμενες ώρες πριν αυξηθεί η ένταση των ανέμων να τις θέσουμε υπό έλεγχο. Έχουμε καλύτερη εικόνα σε αυτές. Το στίχημα για τους πυροσβέστες είναι να μην περάσει φωτιά στην παλαιά εθνική οδό και επεκταθεί στα χωριά της Τρίπολης. Με τη βοήθεια της Φωτεινής Νάσου, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Φωτεινή. Ρίτσα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 100 και περισσότεροι ίσως πυροσβέστες στην Ουρανούπολη, ενώ στην Αρκαδία, ύστερα από 3 ημέρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές, μαζί με δυνάμεις του στρατού και της αεροπορίας, κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη με τη φωτιά. Βέβαια, έχουμε αναζωπηρώσεις σε πολλές εστίες. Τώρα έχουμε δύο νέα μέτωπα. Έχουμε δύο νέα μέτωπα στα Χανιά και στο Δομοκό. Στην περιοχή δασική έκταση Δρακώνα, στα Χανιά, αλλά και στην περιοχή Νεοχώρη Δομοκού. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάτω Αχαγιά, στην Πάτρα, στο ύψος του Παλαιού Δημαρχείου, στο Στόχαστρο και η Ρόδος που καίγεται για δεύτερη ημέρα. Παρότι οι πυροσβέστες κατόρθωσαν χθες να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Καστελορίζι, πριν από λίγο ξέσπασε νέα φωτιά στην περιοχή Παραδείση σε δασική έκταση. Τέλος, υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές στην Κορινθία, στην Ανάβρα Βόλου και στην Κεφαλονιά. Σε αγώνα δρόμου με τελικό στόχο την εκταμείευση της επόμενης δόσης στο τέλος Σεπτεμβρίου, επιδίδεται το οικονομικό επιτελείο, γνωρίζοντας ότι το κλειδί για την ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Τρόικα είναι ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο περικοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως στις 20 Αυγούστου θα έχει παραδοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς λίστα μέτρων για τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 22 Αυγούστου έρχεται ο Ζαν-Κλοντ Ιούγκερ στην Αθήνα και δύο μέρες αργότερα ο Αντώνης Σαμαράς θα έχει συναντήσει με τον Φρανσουά Ολάντ και την Άγγελα Μέρκελ με βασικό αντικείμενο το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος προσαρμογής. Επιδίωξη της ελληνικής πλευράς είναι να έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αξιολόγησης και να συζητηθεί στο ECOFIN της 14ης Σεπτεμβρίου. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με την Καθημερινή, δεν θα μιλήσει ως ήθιστε στους παραγωγικούς φορείς, ούτε θα δώσει συνέντευξη τύπου μετά από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, πριν από την όποια εξαγγελία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Τις προεκλογικές υποσχέσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, αλλά και στο κείμενο της μετεκλογικής συμφωνίας των τριών κομμάτων, υπήρχε η δέσμευση για διορθωτικές στις χαμηλές συντάξεις. Αντί γι' αυτό προετοιμάζουν με εντατικές διαρροές νέες μειώσεις και για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η λίστα που καίει προβλέπει περικοπές ύψους 5 δισεκατομμυρίων σε συντάξεις επιδόματα και στα σενάρια που εξετάζονται συμπεριλαμβάνονται η αύξηση των γενικών ή ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μειώσεις ακόμα και κάτω από τα 1.000 ευρώ, μειώσεις επικουρικές, μειώσεις στα εφάπαξ, επανεξέταση της 13ης, 14ης σύνταξης στο δημόσιο. Στον κατάλογο των περικοπών σε μισθούς και υγεία συμπεριλαμβάνονται σενάρια για μειώσεις 35% στις 10 μέσω του νέου μισθολογίου, μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια, η επανεξέταση 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο, η περαιτέρω μείωση φαρμακευτικής δαπάνης. Μιλώντας στην εκπομπή πρωινό Μέγα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε επί της ουσίας πληροφορίες που αναφέρουν ότι από τις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια θα γλιτώσουν μόνο οι μάχημοι ενστολή. Ούτε το επίδομα επικινδυνότητας θα θυγεί, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι και η δουλειά των αστυνομικών, για την δουλειά των πυροσβεστών μίλησε η εικόνα πριν από λίγο. Και των πιλότων. Και των πιλότων. Και υπάρχουν και σε ένοπλες δυνάμεις και άλλα, γιατί τα υποβρύχια είναι λιγότερο ρίσκο. Όχι. Θέλω να σας πω όλες αυτές οι ειδικές θέσεις, ας πούμε. Ειδικές, αλλά η περίπτωση των πιλότων είναι, ας το πούμε, εξόφθαλμα άδικη. Δίνεις ένα μηχάνημα αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν άνθρωπο που τον πληρώνεις 1.200 ευρώ. Ο επερχόμενος διασυρμός των οικονομικά ασθενέστερων Ελλήνων, τη στιγμή που δεν κόβεται ούτε ευρώ από τις χορηγίες προς τα κόμματα, αποδεικνύει την υποκρισία όχι μόνο των κυβερνώντων, αλλά ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Ο αντίπαλος της συγκυβέρνησης δεν είναι η ανεργία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Στόχος της είναι η παραπέρα εξόντωσή τους, προκειμένου να πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της βαθιάς κρίσης και να ανακάμψει η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο σχεδιασμός για τις περικοπές των 11,5 δισεκατομμυρίων γίνεται υπό τη βαριά σκιά της έκρηξης της ανεργίας στο 23,1%, με τους ανέργους να φτάνουν πλέον στο 1.147.372, έχοντας αυξηθεί μέσα σε έναν χρόνο κατά περίπου 311.000 και μέσα σε μόλις ένα μήνα κατά περίπου 34.000, προκαλώντας έντονη ανησυχία και στις Βρυξέλλες. This is certainly something at the heart of our preoccupation, and President Barroso was very clear on that during his visit to Athens, and we hope that we will be able to boost not only growth but job creation in Greece. This is fundamental for Greek society, and we are quite concerned that the most vulnerable in Greece are the most hit by the current crisis. Αν σου κάνει κάποιος μια πρόσληψη με το πτυχίο, σίγουρα θα πάρεις πολύ περισσότερα χρήματα. Και δεν θέλει. Δεν θέλει, όχι. Ο Σπύρος είναι τεχνολόγος γεωπόνος μόλις 26 ετών και τα τελευταία 2,5 χρόνια προσπαθεί να εργαστεί. Αναγκάζεται, λέει, να κρύψει ακόμη και τα πτυχία του ώστε να μπορέσει να βρει μια δουλειά ακόμη και ως ανειδίκευτος εργάτης. Και στην προσωπική μου ζωή με φρενάρει και μου δημιουργεί ψυχοπλακώματα και πολλές φορές η ψυχολογία μου να είναι πάρα πολύ πεσμένη. Νέες στρατείες ανέργων δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ποσοστό της ανεργίας τον Μάιο έφτασε το 23,1%, όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι ήταν στο 16,8%. Στον ένα χρόνο δηλαδή είχαμε 311.041 νέους ανέργους. Συνολικά σήμερα φτάνουν το 1.147.372 άτομα. Ο Σπύρος μας είπε ότι θέλει να φύγει στον Καναδά και η 27χρονη Νικολέτα Σαρή, πτυχιούχος φιλοσοφικής, σκέφτεται να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από την Ευρώπη και να πάει στη Νέα Ζηλανδία για δουλειά. Το μόνο βατό θα ήταν να πάω στη Νέα Ζηλανδία, μια χώρα με ανάπτυξη, γιατί όλη η Ευρώπη καταραίει κατά τη γνώμη μου, για να κάνω κάτι στη ζωή μου. Κάθε ελπίδα ώστε να βρει μια δουλειά χάνεται μέρα με τη μέρα, μας λέει. Τα όνειρά της δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, όπου οι νέοι στις ηλικίες 15 έως 24 ετών είναι άνεργοι σε ποσοστό 54,9%. Φέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα έχει την έγκληση, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, των προηγούμενων χρόνων. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, θα πάει εκεί για πολύ λίγο το πρωί του Σαββάτου, στις 14 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, είναι η ημερομηνία. Αν έχω λάθος, Γιάννη, με διορθώνεις. Όχι, δεν έχεις λάθος. 14 Σεπτεμβρίου θα κάνει μια περιήγηση εκεί στα περίτερα. Θα μιλήσει λίγο, δεν θα έχουμε ούτε ομιλία σε παραγωγικούς φορείς, από ό,τι λένε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μας, ούτε συνέντευξη τύπου όπως γινόταν εδώ και κάθε χρόνο παραδοσιακά στο παρελθόν.